Μπροστά στον κίνδυνο η παγκόσμια έγκλη και το κύρος του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων να πληγούν από τα γεγονότα της επιδημίας του κορονοϊού που χτυπά την περιοχή μας και να διεξαχθούν σε λίγες μέρες οι εκδηλώσεις της τελετής αφής παγκόσμιας εμβέλειας εκδηλώσεις με την συμμετοχή ελάχιστων πολιτών, επισήμων και εθνικών αντιπροσωπιών, η Δημοτική Αρχή και οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αρχαίας Ολυμπίας αποφάσισαν να ζητήσουν την αναβολή της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τον ερχόμενο Μάιο. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Γεωργιόπουλος, έχοντας λίγο νωρίτερα συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Αυτό το γεγονός είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο συμβαίνει, επισυμβαίνει στην Ολυμπία στο πλαίσιο του Ολυμπιακού κινήματος. Και η σπουδαιότητά του είναι αναγνωρισμένη από όλους. Ο περιορισμός αυτός, τον οποίον θα υποστεί το τελετουργικό, νομίζω ότι θα υποβαθμίσει το ίδιο το κύρος του θεσμού και για το λόγο αυτό, πριν από λίγη ώρα, κάλεσα εδώ τους επικεφαλείς των υπολείπων δημοτικών παρατάξεων. Τον παλιό δήμαρχο, τους παλιούς δημάρχους, τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Αϊδόνη και τον κύριο Τζαβάρα, και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να αποσταλεί μία επιστολή προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Μπαχ, και τον, η οποία θα κοινοποιείται και στον κύριο Καπράλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με κάθε σεβασμό στην θεσμική τους λειτουργία και στη δική τους αποκλειστική αρμοδιότητα της διοργάνωσης αυτού του γεγονότος. Η επιστολή που εστάλει στον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, και στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο, την οποία και ανέγνωσε ο κ. Γεωργιόπουλος στη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρει τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της επιδημίας του κορονοϊού στην Ηλία, το πολιτισμικό γεγονός παγκόσμιας σημασίας της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας να πληγεί λόγω των δυσμενών εξελίξεων. Το λαμπρό και μεγαλοπρεπές το λειτουργικό που παρακολουθούν με δέος και συγκίνηση εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έχουν αναγορεύσει την τελετή ως πολιτισμικό γεγονός παγκόσμιας σημασίας και την έχουν συνδέσει συμβολικά πλεινάρικτα με το αξιακό περιεχόμενο των αγώνων. Το κύρος του θεσμού του θεσμού, η λαμπρότης και η συνεπαγόμενη έγκλη του, εν ώψη της τελετής της αφής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κινδυνεύουν να πληγούν από τα γεγονότα και τα περιστατικά της επιδημίας του κορονοϊού που δυστυχώς πλήττουν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή μας. Ο κίνδυνος να διεξαχθεί η αφή με ελάχιστους θεατές, με περιορισμένη συμμετοχή επισήμων και αντιπροσωπιών από όλο τον κόσμο, και υποδιάχει το φόβο και ανησυχία, θα έχει ως συνέπεια να πληγεί η σπουδαιότητα και η έγκλη του θεσμού. Η Δημοτική Αρχή, το Σύνολο των Παρατάξεων του Δήμου μας, με αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ακτινοβολία του θεσμού, ζητά από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της διοργάνωσης, να εξετάσει την περίπτωση μετάθεσης τελετής σαφής για το μήνα Μάιο του τρέχοντος έτους. Η συγκεκριμένη πρόταση στηρίζεται στην εκφρασμένη πεποίθηση της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας ότι στις συνθήκες υψηλότερων θερμοκρασιών στο περιβάλλον, που για τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα επικρατούν τον μήνα Μάιο, η διάδοση του ιού θα έχει περιοριστεί σημαντικά και η επιδημία θα έχει υποχωρήσει. Κύριε Πρόεδρε, καταθέτουμε αυτή την πρότασή μας όντας βέβαιοι πως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς και σταθμίζεται με αίσθημα ευθύνης όλες τις παραμέτρους και τα δεδομένα του εν λόγω θέματος και λαμβάνεται όπως πάντα την καλύτερη για το Ολυμπιακό κίνημα απόφαση, την οποία είναι αυτονόητο πως θα υποστηρίξουμε με θέρμη και πνεύμα συνεργασίας σε ό,τι μας αναλογεί. Για την απόφαση αυτή δηλώσεις έκανε και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Αϊδόνης, τονίζοντας ωστόσο πως η υπεύθυνη της διοργάνωσης είναι αρνητική ως προς την πρόταση αναβολής της τελετής αφής. Μετά την τεράστια ανησυχία που έχει προκαλέσει η πρόσφατη επιδημία στην Ολυμπία, επικρατεί και εδώ πανικός. Επίσης όμως, σε ίσο βαθμό, επικρατεί και πανικός για την οικονομική καταστροφή που όσον όπου θα επέλθει.
θα πρέπει λοιπόν να συγκεράσουμε και να επιλύσουμε και τα δύο προβλήματα. Σε σύσκεψη που προκλήθηκε σήμερα με τους αρχηγούς των παρατάξεων στο Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής προτάθηκε η αναβολή της αφής της φλόγας. Θα τα ακούσετε και από τον κύριο Δήμαρχο. Εμείς δεν είχαμε αντίρρηση σαν αρχηγή παρατάξεων. Το βλέπω όμως πολύ δύσκολο, γιατί και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αθήνας αλλά και της Λοζάνης είναι αρνητικές.